Πάμε στον Δήμαρχο Πρέβεζα, είναι ο καλεσμένος μας, ο πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα, ο κύριος Χρήστος Μπαΐλης. Να τον καλημερίσουμε καταρχήν. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, κύριε Μίχο, καλημέρα, κύριε Τσάντη, και σε όλους τους Πρεβεζάνους. Δήμαρχε, ξεκινώντας, να πούμε για την σύμβαση του έργου συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας και διάθεσης λιμάτων στην παράκτια ζώνη Πρέβεζα και Πάργα. Υπεγράφει η σύμβαση. Ήσασταν, αν δεν κάνω λάθος, στα Γιάννα για αυτόν τον λόγο χθες. Νομίζω ότι. Πείτε μας δύο λόγια. Εσείς θα μας πείτε δύο λόγια, γιατί είναι και σημαντικό το θέμα. Μάλιστα. Κύριε Μίχο, εχθές στα γραφεία της Περιφέρειας Υπήρου υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Υπήρου, τον κύριο Αλέξανδρο Καχρημάνη, και από τους Δημάρχους Πρέβεζας και Πάργας, παρουσία και της Αντιπεριφερειάρχης της κυρίας Καλογιάννη, η προγραμματική σύμβαση που αφορά το έργο συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών λιμάτων της παράκτιας ζώνης, και συγκεκριμένα για τους οικισμούς Λούτσας, Βράχου, Λιγιάς, Ριζών, Καστοσικιάς, Νέας Συνόπης, Νέας Αυσούντας και Καναλίου. Μάλιστα. Το έργο αυτό περιλαμβάνει εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης και τον βιολογικό καθαρισμό. Ο προπολογισμός του έργου ξεπεράει μαζί με το ΦΠΑ 44 εκατομμύρια, και θα έλεγα ότι το έργο αυτό για μας είναι αναγκαίο, αφού έχει να κάνει και με την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και με την προστασία του περιβάλλοντος. Και σίγουρα είναι ένα έργο, κύριε Μίχο, που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αβάθμιση του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή μας. Θέλω και νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Περιφερειάρχη και ιδιαίτερα την κυρία Καλογιάννη, που έδειξαν έμπρεκτα το ενδιαφέρον να προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση αυτή και να υπογραφεί. Και αναμένουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η ένταξη του έργου στον ΕΟΕΣΠΑ. Θέλω να ελπίζουμε ότι το έργο αυτό θα ενταχθεί και θα δώσει λύση, ουσιαστική λύση, και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στη δημόσια υγεία, και θα είναι ένα έργο που σίγουρα θα συμβάλλει ώστε να έχουμε πεντακάθαρες θάλασσες. Γιατί σήμερα αυτό που πουλάμε και η περιοχή μας, όπως ξέρετε, πουλάμε θάλασσα. Και η θάλασσα είναι, και όλες οι θάλασσες που είναι στην περιοχή του Δήμου μας είναι πεντακάθαρες. Όμως αυτό θα συνεχιστεί και θα είναι πιο καθαρές ακόμη. Θα συντελέσει σε καλύτερα ακόμα αποτελέσματα, κύριε Δήμαρχε. Μάλιστα. Τώρα να περάσουμε στα της πόλης λίγο και στην 21η Οκτωβρίου. Έτσι, σε αυτή την. Στην πλακώστρωση στην ουσία της 21ης Οκτωβρίου, που είχε και κάποιες αντιδράσεις από τους καταστηματάρχες εκεί. Είναι και λογικό. Όπου γίνονται έργα, κύριε Μίχο και κύριε Τσάντη, υπάρχουν και αντιδράσεις. Οπωσδήποτε χρειάζεται υπομονή όταν γίνεται ένα έργο. Και εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συνδημότες μας και από τους επαγγελματίες, που το έργο δεν προχωράει. Δεν θα θέλαμε να προχωρήσει εμείς έτσι με αυτόν τον ρυθμό. Θέλαμε να προχωράει πιο γρήγορα. Αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι χρειάζεται και χρόνος και δουλειά πολύ για να γίνει ένα έργο. Από εκεί πέρα κατανοούμε τα προβλήματα και δώσαμε εντολή και στη συνεργασία με την επιβλέπουσα τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας. Συνοηθήκαμε με τον ανάδοχο του έργου να μην προχωράει και να σπάει όλα τα κομμάτια, να προχωρήσει μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο, ώστε έτσι να μην κάνει ζημιά στους επαγγελματίες. Δηλαδή να λειτουργούν οι δρόμοι. Αυτός που ήταν στην παλιά την εφορία και πηγαίνει απάνω προς την 20η, φτάνει μέχρι το πρώτο σχολείο, και οι εργασίες αυτές να προχωρήσουν μετά το Πάσχα. Να γίνουν όχι δηλαδή τμηματικά. Εγώ, κύριε Παδίλη. Τμηματικά και να, ναι. Και έτσι να μην υπάρχει ζημιά για τους επαγγελματίες, ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που περάνει όλοι, όπως ξέρουμε, οι επαγγελματίες. Έτσι, και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας. Ξέρετε, είναι και αυτή η περίοδος τουριστική, που είναι περισσότερη κίνηση στην Πρέβεζα και όλες, και ενδεχομένως και γι' αυτό οι επαγγελματίες βλέπουν ότι είναι το Πάσχα και το καλοκαίρι που θα είχαν ίσως λίγο αυξημένη κίνηση, θα τους δημιουργήσει προβλήματα. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν μπορεί να γίνει εν μέσω βροχών η δουλειά. Και, δηλαδή είναι. Φέτος καθυστέρησε λίγο το έργο, να πρέπει να πούμε, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών. Υπήρχαν μεγάλες βροχοπτώσεις και δεν μπορούσε να δουλέψουν τα συνεργεία. Και όπως καταλαβαίνετε, ήρθαν και πίσω. Δεν είναι όλα καλά, ρόδινα. Από εκεί πέρα, γι' αυτό και εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω και την κατανόηση των συνδυασμών μας, ώστε το έργο αυτό να ολοκληρωθεί, γιατί θα είναι ένα έργο σίγουρα που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Πρεβεζάνων. Σαφώς. Και θα δείξει άλλη μια όψη έτσι και άλλη μια αισθητική για την πόλη μας. Να σας ρωτήσω κάτι έτσι με την ευκαιρία τώρα που σας έχουμε και μιλάμε για αυτό το έργο. Με την ολοκλήρωση του έργου, η ήπια κυκλοφορία στην οποία αναφερόμαστε, σημαίνει ότι θα είναι μονοδρομημένοι σε αυτές τις οδηγίες, αλλά θα περνάνε κανονικά τα οχήματα. Θα είναι πλακώστρωτοι δρόμοι και όχι πεζόδρομοι. Ναι. Έτσι, οπωσδήποτε δεν μπορεί να υπάρχει άνοδος και κάθος στους δρόμους αυτούς. Θα ισχύσει η κυκλοφοριακή μελέτη που ίσχυε για την πόλη. Σωστά. Απλά δεν θα είναι πεζοδρομημένη, γιατί μετά δεν θα μπορούσε να κινηθεί κανείς στην κίνηση της πόλης.
Ωραία. Πριν να κλείσουμε, έτσι να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Δήμαρχε. Είχε γίνει το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τους εργαζόμενους στην ΝΕΔΙΚΕΠ που είχαν αρκετά χρήματα τα οποία τους οφείλονται. Είχαμε ακούσει τότε ότι θα ήταν περίπου 150.000 που θα τους δινόταν σε πρώτη φάση, μισά και μισά. Απλά ήθελα να μας ενημερώσετε λίγο σε τι φάση βρίσκεται. Βεβαίως, πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα με τους απασχολούμενους στα προγράμματα αυτά του ΕΣΠΑ, όπως είναι η βοήθεια στο σπίτι, είναι η παιδική σταθμή, είναι το ΚΙΦΙ, είναι το ΚΔΑΠ. Υπάρχουν μια καθυστέρηση όσον αφορά την πληρωμή και γιατί δεν υπάρχει και κανονική ροή από το ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Προκειμένου να βρεθούμε, να δώσουμε μια λύση, έστω άμεσα δεσμεύει ο Δήμος και προσωπικά εγώ θα δώσουμε το Δήμο 105.000 που έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Mm-hmm. Ήδη αποδόθηκαν, όπως δεσμεύτηκα, την επόμενη δύο μέρες οι 75.000 και μέσα στη εβδομάδα θα αποδοθούν και οι υπόλοιπες 75.000 ώστε να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Αυτό είχατε, είχατε πει ότι μέχρι το Πάσχα θα είχε γίνει. Βεβαίως. Ναι. Οπότε μέσα στις επόμενες ημέρες θα δοθούν και τα υπόλοιπα. Μέσα, πιστεύω μέχρι την επόμενη εβδομάδα, αρχές επόμενες ή μέχρι την Παρασκευή. Ωραία. Να δοθούν και τα υπόλοιπα χρήματα 75.000. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, κύριε Δημαρχέ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας. Καλημέρα.